Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό συνέδριο, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, ξεκίνησε σήμερα στην Κρήτη από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πολλοί εξαίρετοι επιστήμονες, λοιπόν, βρίσκονται στο νησί μας με αφορμή το συνέδριο αυτό. Θα φιλοξενήσουμε εδώ σήμερα έναν από αυτούς, με τον οποίο έχουμε μια τακτική επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Λάβδας είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ομάδας Συμφερόντων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντίου Πανεπιστημίου. Και έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Θέλω όμως πρώτα ένα σχόλιο δικό σας, ότι έχει να κάνει με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο δώσατε το παρόν και ήσασταν και από τους πρώτους ομιλητές σήμερα με θέμα την διεπιστημονικότητα. Ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Πρώτα να πω με μεγάλη χαρά ότι το ΙΑΚΕ έχει ξεκινήσει από χρόνια στην Κρήτη ένα θεσμό, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός αυτό το συνέδριο. Και είναι ενδιαφέρον ότι είναι θεσμός αυτού που λέμε κοινωνίας πολιτών. Δεν είναι ούτε κρατικός, ούτε μιας μεγάλης επιχείρησης. Είναι θεσμός κυριολεκτικά αυτού που παραδοσιακά λέμε της κοινωνίας των πολιτών. Βασίζεται σε εθελοντισμό, βασίζεται βεβαίως και σε βοήθεια από θεσμούς, ένας από τους οποίους είναι και ο δικός σας εδώ. Αλλά είναι κυριολεκτικά μια διοργάνωση κοινωνίας των πολιτών. Και επειδή μιλάμε πολύ συχνά για την κοινωνία των πολιτών, για να δούμε τι εννοούμε, εννοούμε και πράγματα σαν αυτό, που πράγματι η κοινωνία αυτό οργανώνεται και κάνει κάτι ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι έχει πετύχει και πέρα από τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας, γιατί είναι η πέμπτη χρονιά. Εγώ είμαι από πρόπερση, γιατί παλιά ήμουν στην Αμερική και παρότι είχα προσκληθεί ήταν μεγάλη απόσταση. Αλλά από πρόπερση που ήμουν και πάλι στην Ελλάδα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, ήμουν και είμαι και φέτος και βλέπω πολλούς συναδέλφους και από την Αθήνα, από άλλα μέρη της Ελλάδας και από τον κόσμο γενικώς, από την Ευρώπη, από τη Γερμανία, από τη Βρετανία. Άρα είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει απολύτως πετύχει, έχει μια κεντρική θεματική κάθε χρόνο. Φέτος, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η διεπιστημονικότητα. Η δική μου εισήγηση με την οποία ξεκίνησε το πρωί αφορούσε τη διεπιστημονικότητα στη μελέτη της εξωτερικής πολιτικής. Πώς δηλαδή καταλαβαίνουμε την εξωτερική πολιτική εμείς οι τεχνολόγοι, πέρα από το στενό πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και των πολιτικών επιστημών, τι ρόλο παίζει η ψυχολογία, τι ρόλο παίζουν τα οικονομικά, η γεωγραφία, η επικοινωνία κ.ο.κ. Προφανώς και άλλοι κλάδοι. Και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ το ΙΑΚΕ, το οποίο κάνει μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική, σχετικά αθόρυβη, με την έννοια ότι δεν τους ακούτε κάθε μέρα. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, επί τρεις μέρες ολοκληρώνεται που ξεκίνησε. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν. Καταλαβαίνετε ακριβώς το που λέτε. Πόσο το δουλεύουν, πόσο καιρό το δουλεύουν, με λεπτομέρειες κλπ. Είναι λοιπόν η διεπιστημονικότητα μια καινούργια πρόκληση, όχι καινούργια μάλλον, είναι μια πρόκληση ή είναι μια απάντηση στις ανάγκες της εποχής? Ωραία ερώτηση αυτή. Ναι, είναι και πρόκληση και απάντηση. Καταρχήν είναι απάντηση. Δεν θέλω να κουράσω τους τηλεθεατές σας εξηγώντας, για παράδειγμα, αυτό που είπα το πρωί, ότι είναι οι εξελίξεις που μας σωθούν σε μεγάλο βαθμό, απάντηση που είπατε, στο να ενστερνιστούμε τις πτυχές άλλων πεδίων για να καταλάβουμε αυτό που εμείς αναλύουμε. Είναι πρόκληση από την άλλη μεριά, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Είναι λίγο σκύλα και χάρη το θέμα. Από τη μία πλευρά είναι ο κίνδυνος να μείνει κανείς πολύ εστιασμένος σε αυτό που ξέρει καλά και το ξέρει σε βάθος. Βεβαίως υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος. Να γίνει κανείς επιπόλαιος και να νομίζει ότι μπορεί με ευκολία να κινείται σε πεδία τα οποία δεν γνωρίζει ερευνητικά καλά. Τη γνωρίζουμε λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, όπως λέτε σωστά. Οπότε υπάρχει λίγο αυτός ο διπλός κίνδυνος. Αξίζει όμως ο κίνδυνος, η πρόκληση, γιατί σε πάρα πολλούς τομείς, και ξεκίνησα σήμερα με κάτι το οποίο δεν είναι, αν θέλετε, βασικό χαρακτηριστικό ενός συνεδρίου που ξεκίνησε από τους παιδαγωγούς, γιατί έτσι ξεκίνησε το ΙΑΚΕ. Και αφορά πλέον τους πάντες. Ξεκίνησα με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Πρώτον, γιατί αυτό είναι το πεδίο μου, βέβαια. Δεύτερον, γιατί μου είπαν ότι τους ενδιαφέρει να συζητήσουμε κάτι το οποίο απασχολεί όλη την Ελλάδα, βέβαια. Όχι απαραίτητα σε θεωρητικό ή επιστημονικό ή μεθοδολογικό επίπεδο, αλλά λόγω κάποιων αποφάσεων, λόγω κάποιων συγκυριών, λόγω ενός συγκείμενου το οποίο αφορά τόσο βόρειους γείτονες όσο και ανατολικούς γείτονες. Οπότε νομίζω έχει ενδιαφέρον και αν κρίνω από τις πάρα πολλές ερωτήσεις και τη συζήτηση που κράτησε πολλή ώρα μετά την εναρκτήρια αυτή η ομιλία, θεωρώ ότι πήγε καλά. Και πάλι να πω πάντως, πέρα από την συμβολή του καθενός που έρχεται για λίγες μέρες, ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο ΙΑΚΕ, και αυτό δεν το λέω, ξέρετε, με μια τελετουργική, ας το πούμε έτσι, υποχρέωση ή κοινωνική έτσι, ανάγκη. Το λέω γιατί πράγματι είναι μια διοργάνωση που βασίζεται σε αυτό που στη θεωρία όλοι επενούμε, αλλά στην πράξη σπανίως βλέπουμε, η κοινωνία των πολιτών όταν αυτοοργανώνεται και κάνει κάτι που αξίζει. Είναι και αυτό ενδεχομένως μια ακόμα απάντηση, αν θέλετε, στα σημεία των. Είναι, σωστά, και αυτό μια απάντηση, η οποία παίζει το ρόλο της, γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους από την Ελλάδα, από την Ευρώπη. Η Αμερική είναι δύσκολο στοίχημα, γιατί το είχα ζήσει και εγώ όταν ζούσα στη Βοστόνη μέχρι πρόπερση, είναι μεγάλη απόσταση και αντίστοιχα τα έξοδα κτλ.
Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Ήρθαμε, αντιμετωπή, κύριε καθηγητά, λίγο απότομα με αυτό που εσείς ορίζετε ως διεπιστημονικότητα και εμείς ως απλή κοινωνία, να το πω έτσι, δηλαδή εννοώ πέρα από τον χώρο της επιστήμης, ορίζουμε ως την ανάγκη να απευθυνθούμε σε διαφορετικούς κλάδους. Να μάθουμε, θέλετε, και λίγο από οικονομία, να μάθουμε και λίγο από ψυχολογία, να μάθουμε και λίγο από κοινωνιολογία, για να μάθουμε έτσι να συνυπάρχουμε κιόλας. Ήρθαμε αντιμέτωποι λίγο απότομα με αφορμή την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι η οικονομική κρίση ήταν ενδιαφέρον, αλλά δυσάρεστο, ας το πούμε, σύμπτωμα μια σειράς άλλων γεγονότων. Δεν ήταν από μόνη της ίσως αυτό το οποίο θα πρέπει να μας οθήσει σε μια πιο διεπιστημονική συζήτηση. Το βέβαιο είναι ότι η οικονομική κρίση για την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, έπαιξε ένα ρόλο ο οποίος βοήθησε μέσα από δυσάρεστες εμπειρίες να καταλάβουμε το πόσο πολυπαραγωγικά είναι τα πράγματα, πόσο πολυπαραγωγικές είναι οι εξελίξεις και πόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι μόνο αυτό ευθύνεται ή μόνο αυτό είναι αιτία ή μόνο το άλλο. Συνήθως είναι απλοϊκές, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά συνήθως είναι απλοϊκές οι εξηγήσεις που μας λένε ότι ξέρετε η αιτία είναι μόνο αυτή, είναι μόνο η άλλη. Γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι απλά φαινόμενα. Δεν είναι το απλό φαινόμενο ότι γλιστράει κανείς από αυτή, για παράδειγμα, την καρέκλα, πέφτει και συνεπώς η αιτία του τραυματισμού του ποδιού του θα είναι πάρα πολύ απλή. Είναι φαινόμενα σύνθετα, στα οποία συνήθως πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και με αυτή την έννοια, ναι, έχετε δίκιο, η κρίση έχει παίξει ένα ρόλο συγκέντρωσης του μυαλού μας. Αλλά υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, τα οποία παίζουν τέτοιους ρόλους, όπως είναι οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής πρόσφατες. Θέλω, για να πάμε και στην εξωτερική πολιτική και να προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, να ξεκινήσουμε με την Τουρκία. Γιατί θυμάμαι και τις δικές σας θέσεις, ότι ουσιαστικά στην Τουρκία πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος ό,τι έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνουμε τη δικιά μας εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Παρατηρούμε όλοι, και θέλω τη δικιά σας φυσικά άποψη, ότι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη προκλητική ρητορική από την Τουρκία. Με αφορμή και τις κάλπες, τις τελευταίες κάλπες που δεν πήγαν και τόσο καλά για τον Ερντογάν. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα δούμε μια ακόμα πιο αυξημένη προκλητική στάση από την πλευρά των γειτόνων μας. Ναι, με την εξής έννοια. Οι κάλπες είναι μια αφορμή. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη όμως. Παραμένει, δεν προέκυψε τώρα αυτό το ζήτημα. Είναι μια δύναμη που θέλει να αλλάξει δεδομένα στην περιοχή. Και επειδή θέλει να αλλάξει δεδομένα στην περιοχή, ανεξαρτήτως ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι πρωθυπουργός, γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν μερικοί πυλώνες ασφάλειας για μας. Ένας βασικός τέτοιος πυλώνας είναι βεβαίως ο σπουδαίος πυλώνας που λέγεται αποτρεπτική ισχύς. Και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην αρχίσουμε και κλειστράμε σε χαμηλότερα επίπεδα αποτρεπτικής ισχύως. Η κρίση έπαιξε ένα ρόλο αρνητικό σε αυτό. Δεν υπάρχει καμιά ευβολία. Η Ελλάδα παραμένει αρκετά ισχυρή για τα δεδομένα τα δικά μας. Αλλά πρέπει να έχουμε μονίμως το ένα μάτι, ας το πούμε έτσι, εστιασμένο εκεί, στην ανάγκη διατήρησης πάση θυσία μιας αποτρεπτικής ισχύως, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια ανεξάρτητη φωνή στην περιοχή μας. Mm-hmm. Γιατί μακροπρόθεσμα, εάν δεν έχουμε αυτή την αποτρεπτική ισχύ, που σημαίνει στρατιωτική ισχύ, σημαίνει σωστές συμμαχίες, σημαίνει ήπια ισχύ, είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά σημαίνει, ξεκινάω από αυτό, το ξαναλέω, και ισχυρή στρατιωτική ισχύ. Αν δεν το έχουμε αυτό, με δεδομένο το δημογραφικό, με δεδομένη την καχεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς, με δεδομένο ότι δεν είμαστε πολύ δυναμική οικονομία αυτή τη στιγμή, με δεδομένα μία σειρά από ζητήματα, μακροπρόθεσμα θα πέσουμε σε μια σχέση εξάρτησης από αποφάσεις, και δεν αναφέρομαι σε αποφάσεις μόνο φίλων και συμμάχων που είναι υπερβολικά ισχυροί όπως οι ΗΠΑ, αλλά και αποφάσεις γειτόνων όπως οι Τούρκοι, τους οποίους θα πρέπει, εάν δεν διατηρήσουμε αυτή την ανεξαρτησία μέσω της αποτρεπτικής ισχύως, να προσέχουμε να μην ενοχλήσουμε. Είναι αυτό που ονομάζουμε φινλανδοποίηση. Έτσι. Ήταν η παλιά έμεση εξάρτηση της Φινλανδίας από τη Σοβιετική Ένωση. Όταν η εξάρτηση, ξαναλέω, ήταν έμεση, δεν είχαν κάποια συμφωνία, κάποια άμεση εξάρτηση, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτε, εάν προηγουμένως δεν ήταν βέβαιο ότι δεν θα δυσαρεστούσε αυτό τον ισχυρό γείτονα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η φινλανδοποίηση είναι κάτι που πρέπει ως Έλληνες να το αποφύγουμε, και θα το αποφύγουμε μέσα από πολλούς παράγοντες. Ξαναλέω, ένας είναι η αποτρεπτική ισχύς. Άρα, στο ερώτημά σας, το οποίο είναι ενδιαφέρον, η απλή απάντηση, έτσι, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες γι' αυτό, αλλά η απλή απάντηση είναι η εξής. Πρέπει να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι επειδή έχει εκλογές η Τουρκία θα έχουμε προβλήματα και να δούμε το μακροπρόθεσμο. Το μακροπρόθεσμο είναι το εξής. Είναι αναθεωρητική δύναμη. Θα έχουμε προβλήματα και στην επόμενη πενταετία και δεκαετία. Τα προβλήματα αυτά μπορούμε να τα ελέγξουμε μόνο αν είμαστε ισχυροί και δεν αντιδρούμε σπασμωδικά. Εκεί πρέπει να παρακολουθεί κανείς τον δυνάμει αντίπαλο,
αλλά όχι απαραίτητα να αντιδρά κάθε φορά. Έχουμε όμως, παρουσιάζουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, όχι, σταθερή φωνή και όχι, όχι σπασμωδικές κινήσεις. Όχι, είναι σαφές αυτό. Γιατί, και συγγνώμη σας διακόπτω, νομίζω ότι προκαλεί η Τουρκία, αντιδράμε εμείς. Προκαλεί η Τουρκία, αντιδράμε εμείς. Ότι αυτό συμβαίνει. Ότι περιμένουμε πρώτα θα προκαλέσει αυτό η Τουρκία και ναι, πώς αντιδράσει. Συνολικά εμείς στέλνουμε σήματα, μηνύματα ότι είμαστε μια χώρα η οποία πάση θυσία θέλει να αποφύγει μια σύγκρουση. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Mm-hmm. Κανείς δεν θέλει, κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν θέλει σύγκρουση. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να θυμόμαστε ότι εξαρτάται σε ποιον στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Είναι μία σειρά από επιλογές της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση αυτή, δεν έχει κανένα νόημα να το επικεντρώσει κανείς εκεί. Όμως τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι είναι μία σειρά από επιλογές οι οποίες δείχνουν σε αυτούς που θέλουν να ερμηνεύσουν προς τα έξω την ελληνική εξωτερική πολιτική ότι είμαστε μια χώρα η οποία ευχαρίστως υποχωρεί σχεδόν σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Εφόσον πρόκειται να εξαγοράσει μερικούς ακόμα μήνες ή χρόνια σχετικής ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο κάποιος με τον οποίο μπορεί να έχει μια διαφορά, η οποία είναι δευτερεύουσα, μπορεί να το εκτιμήσει. Κάποιος ο οποίος θέλει να αλλάξει τις οροπίες στην περιοχή, θα το εκτιμήσει διαφορετικά. Θα καταλάβει ότι όσο περισσότερο πιέζει, τόσο περισσότερο θα υποχωρήσει. Υπάρχουν και φωνές που έχουν αρχίσει και ακούγονται περισσότερο έντονα, έχω την αίσθηση, τον τελευταίο καιρό, που λένε ότι δεν μας ωφέλησε το να στηρίζουμε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δεν είδαμε μια αλλαγή στη στάση της. Θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε αυτό ή να μπει προς εξέταση τουλάχιστον. Κοιτάξτε, εδώ και αρκετά χρόνια, όσοι είχαμε στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και εντός και εκτός Ελλάδος, το είχαμε κάνει με γνώμονα το γεγονός ότι ήταν λάθος η Ελλάδα να εκτίθεται ως χώρα που δήθεν εκείνη εμπόδιζε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Πράγματι, όταν η Ελλάδα σταμάτησε να παίζει αυτό το ρόλο, και σωστά σταμάτησε τότε, φάνηκε ότι άλλοι, όπως οι Γερμανοί, όπως μετά όταν μπήκαν οι Αυστριακοί και άλλοι, ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί από εμάς στην ένταξη της Τουρκίας για μια σειρά από λόγους που ενδεχομένως δεν είναι του παρόντος. Οπότε, καλώς όταν έγινε αυτή η στροφή και είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Θέλουμε τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει όμως. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία αποκλείεται να μπει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια χώρα την οποία πλέον οι περισσότερες, θα μπορούσα να πω όλες, αλλά ας πούμε επιφυλακτικά η Βρετανία είναι ακόμα, άρα ας πούμε 27 από τις 28, η Βρετανία είναι εξαίρεση και σε αυτό, χώρες δεν τη βλέπουν ως δυνάμει μελλοντικό μέλος. Κατά συνέπεια πρέπει και εμείς να πούμε. Και η ίδια. Νομίζω ναι, παρότι. Ναι, κοιτάξτε, σωστό, αλλά προσέξτε, αν δείτε τις επίσημες δηλώσεις μέχρι και σήμερα που μιλάμε, την επίσημη θέση, την ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, θεωρούν ότι είναι κατευθυντήρια γραμμή η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Λέω όμως ότι πρέπει σταδιακά να μπούμε σε ένα διάλογο και με τους Τούρκους, χαμηλού προφίλ διάλογο, όχι διάλογο με πυροτεχνήματα έτσι, στη δημοσιότητα, και με τους εταίρους και με τις δύο πλευρές, και κατά το δυνατόν να παίξουμε ένα ρόλο στην αλλαγή του σενάριου. Δηλαδή, το σενάριο δεν μπορεί να είναι να λέμε την κοινοτοπία στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και να κλείνουμε το μάτι όπως κάνουμε στην Ευρώπη μεταξύ μας. Ξέρουμε ότι αυτό δεν σημαίνει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εμείς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά τι θέση θέλουμε να έχει η Τουρκία σχέση με την Ευρώπη, γιατί εκεί είναι, δεν θα μετακομίσει έτσι η Τουρκία. Και πρέπει να δούμε ακριβώς επειδή όχι μόνο ο Ερντογάν σήμερα, αλλά και μετά τις προεδρικές του 2023, γιατί μέχρι τότε θα τον έχουμε τον φίλο κύριο Ερντογάν εκεί. Και μετά το 2023, όποιος είναι, είτε είναι κυρία Ξενέρ, είτε είναι κάποιος ρεπουμπλικάνος, είτε κάποιος άλλος, εκεί θα ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η οικονομία έχει προβλήματα η τουρκική. Και με βάση αυτή την ανάγκη, που είναι μεγάλη και θα ενταθεί μάλλον, και δεν πρόκειται να σωθεί μέσω Κίνας, πόσο μάλλον Ρωσίας, που είναι πάρα πολύ αδύνατη οικονομικά, θα πρέπει να συζητήσουμε τη νέα σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο, τον οποίο δεν παίζουμε καθόλου αυτή τη στιγμή το ρόλο, και πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε νυφάλια, χωρίς πυροτεχνήματα. Και να περιμένουμε τι και θέλουμε περισσότερα ενδεχομένως από τους εταίρους μας. Ναι, οι οποίοι περιμένουν από εμάς όμως να έχουμε μια θέση σε αυτό. Είμαστε μια σχετικά εξαρτημένη αυτή την περίοδο χώρα, η οποία έχει υποστεί αυτό το οποίο έχει υποστεί οικονομικά, η οποία βρισκόταν σε μια συνθήκη βοήθειας εξάρτησης ακριβώς. Οπότε είναι περιορισμένο αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε γείτονες με την ισχυρή αυτή περιφερειακή χώρα, την Τουρκία, πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο στην συζήτηση ενός νέου σεναρίου. Τι σχέση θα έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνία των Πρεσπών. Κερδίσαμε ή χάσαμε, κύριε Λάβδα. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν, ξέρετε πιθανώς ότι είμαι ένας από τους 11 καθηγητές στο αντικείμενο ή σε σχετικά αντικείμενα που γράψαμε προμηνών την γνωστή επιστολή. Με βάση αυτήν, θα επαναλάβω ότι πιστεύω ότι είναι μια ετεροβαρή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει μερικά σημεία που έχουν δουλευτεί καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία, θα μπορούσε να ανεβάσει για κάτι καλύτερο. Όπως είναι όμως η συμφωνία, όπως την υπογράψαμε και όπως την περάσαμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι μια λάθος συμφωνία. Γνωρίζω την άλλη άποψη, την οποία σέβομαι, όπως κάθε άλλη τεκμηριωμένη άποψη, αλλά θεωρώ πως είναι μια πολύ λάθος συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί υπεγράφει.
εάν ήμασταν περίπου στο ίδιο, ας το πούμε έτσι, επίπεδο ισχύως πραγματικής και συμβολικής με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πλέον Βόρεια Μακεδονία. Δεν συμβαίνει αυτό. Ήμασταν πιο ισχυροί όταν ήμασταν. Είμαστε μια πολύ ισχυρότερη χώρα. Είμαστε μια χώρα που έχει επενδύσει στη γείτονα εδώ και δεκαετίες πάρα πολύ σοβαρά, χωρίς καμία προσπάθεια να μετουσιωθεί αυτή η επένδυση σε λόμπι, σε λόμπινγκ νομότυπο, σοβαρό, απολύτως προσεκτικό, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και είμαστε μια χώρα η οποία δέχτηκε τελικώς με αυτή την ιστορική, δυστυχώς, συμφωνία να προσθεθεί ένα νέο κεφάλαιο στο μακεδονισμό το λεγόμενο, δηλαδή αναγνώρισε πλέον και η Ελλάδα και οι διεθνείς οργανισμοί, όχι απλά ένα άθροισμα κάποιων χωρών, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί, ότι υπάρχει μακεδονική εθνικότητα και εμέσως εθνότητα, ότι υπάρχει αυτή η μακεδονική γλώσσα και ότι αυτά αφορούν αυτό το κράτος που λέγεται πλέον Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό μόνο ως ήττα μπορώ να το δω. Και παρότι γνωρίζω τα αντιεπιχειρήματα, πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα για να μην κουράσουμε τους τηλεθεατές σας. Το πρώτο είναι ότι με τίποτε δεν σημαίνει αυτή η συμφωνία ότι θα μειωθεί η επιρροή της Τουρκίας στα Σκόπια. Αυτό το λένε, λυπάμαι θα το πω, είτε αφελής είναι, είτε το λένε γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποια έτσι, οπτική γωνία, για να το πω ευγενικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση από πολλούς νεοφώτιστους αυτές τις μέρες για το λεγόμενο NATO Air Policing, το οποίο είναι η διαδικασία με την οποία το ΝΑΤΟ, εμείς δηλαδή, όλοι, βοηθάμε την αστυνόμευση του χώρου, του εναέριου, των χωρών εκείνων που μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Οι Βαλτικές χώρες είναι κλασικό παράδειγμα. Έτσι. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ και καλά κάνανε. Δεν είχαν αεροπορικές δυνάμεις επαρκής. Άρα, ποιος περιπολεί τον εναέριο χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, εμείς, η Ιταλία, χώρες που έχουν ισχυρή αεροπορία. Από πανίσχυρη μέχρι σχετικά υπαρκτή. Το ίδιο θα συμβεί και έχει αρχίσει να συμβαίνει ήδη και είναι ευχάριστο που είμαστε κι εμείς εκεί, αλλά. Θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία εναλλάσσεται. Είναι βασισμένη στο rotation. Είμαστε εμείς, αύριο θα είναι η Τουρκία. Δεν είναι... Αυτά είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Άρα, πρώτον, δεν σημαίνει πως μειώνεται η τουρκική επιρροή. Αντιθέτως, μαζί με την Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία θα αποτελέσουν μέσα στο ΝΑΤΟ και η Τουρκία θα μείνει στο ΝΑΤΟ, να μην έχουμε έτσι, τέτοιου είδους φαντασιώσεις. Μέσα στο ΝΑΤΟ, λοιπόν, θα παραμείνουν και θα γίνουν πλέον με την Βόρεια Μακεδονία ένα ισχυρό φιλοτουρκικό μπλοκ. Και η δεύτερη επισήμανση είναι ότι ιστορικά, γιατί πρέπει να βλέπουμε και μετά από 5 και 10 χρόνια, ιστορικά αυτό που ισχύει πλέον είναι ότι έχουμε αναγνωρίσει και εμείς και οι διεθνείς οργανισμοί και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει μακεδονική εθνότητα. Και αυτή δεν είναι αφορά την Ελλάδα, αφορά τα Σκόπια. Θα ανανεώσουμε σίγουρα την μεταξύ μας συζήτηση. Ευτυχώς και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχουμε μπορούμε, την ευκαιρία να τα λέμε τακτικά και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.